Καλώ ήρθατε πίσω στο κανάλι Τέρη Χατζηλεία. Πολλά συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή και Ελλάδο και εξωτερικού. Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε ακριβώ με τα δεδομένα τη Ελλάδο, διότι έχουμε εξελίξει στην αξιωματική αντιπολίτευση. Σοβαρότατε εξελίξει. Πριν ξεκινήσω με το περιεχόμενο, αν είσαι καινούριο στο κανάλι το συγκεκριμένο, πάτησε το κουμπάκι που λέει subscribe εγγραφή. Και αν θέλεις να βλέπεις κάθε μέρα τα βίντεο που ανεβάζω, να γράφεις στο search bar του YouTube το όνομά μου. Τέρι Χατζιρεμίας, δηλαδή το όνομα του καναλιού αυτού. Πριν από λίγες ημέρες λοιπόν, αν πας όχι αρχική, αλλά εδώ που λέει βίντεο, θα δεις ότι ανέβασα ένα βίντεο για τον Νίκο τον Παπά του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ευρωβουλευτή που ντροπιάζει την ελληνική αστυνομία και τους Έλληνες, που λέει ΣΥΡΙΖΑ τέλος. Βέβαια κάποιοι λένε ότι έχει δίκιο ο παπά δεν με ενδιαφέρει πολύ το θέμα αυτό. Λέω, ΣΥΡΙΖΑ, τέλο, δύο μέρε πριν. Στο σήμερα, λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ όντω πηγαίνει για διάλυση. Θα ξεκινήσω με την τοποθέτηση τη πέτρα του Σκανδάλου. Η πέτρα του Σκανδάλου είναι ο Παύλο Ο Πολάκης. Πριν όμω ξεκινήσω με, με την τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη και γιατί συμβαίνει, ότι συμβαίνει, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη κατηγορία για μαύρα ταμεία και γενικότερα ένα μαύρο πέπλο γύρω από τα οικονομικά. Τα αδιαφανή οικονομικά του κόμματο αυτού, θέλω να πω κάποια πράγματα. Αυτό που βλέπω ω πρόεδρο κόμματο είναι ότι τα δεδομένα στην Ελλάδα αλλάζουν δραματικά. Όπω πολύ καλά και πολύ σωστά είχα προβλέψει όλο το προηγούμενο διάστημα. Απέφυγα όλε τι παγίδε του συστήματο, λε και ήμουν αωνίωτο στο Μάτριξ. Και τώρα είμαι σήμερα με ένα πολύ μικρό κόμμα, αλλά φρέσκο κόμμα με νέα άτομα. Και μπορούμε να ζητούμε καθαρά, με καθαρό το μέτωπο την ψήφα από τον ελληνικό το λαό. Και ό,τι γίνει. Δεν έχω καμιά πρεμούρα ούτω ή άλλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Τι δουλειέ μου τι έχω. Αυτό είναι η κυρία μου δραστηριότητα. Η πολιτική τρώει χρήματα. Αυτό για όσου δεν γνωρίζετε. Φυσικά, εάν είσαι ο Στέφανο Κασελάκη και έχει κατευθείαν επαφή με Αμερικανού τη Goldman Sachs και τη CIA και σε τοποθετούν ω αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση σε μία νύχτα εξαιτία τη πολιτική κατάσταση τη Ελλάδο και του δεδομένου το ότι ψηφίζουν οι απόδημοι, που ξέρει ότι είμαι προσωπικά φοβερά κατά από το να ψηφίζουν οι απόδημοι. Γιατί να ψηφίζουν, έλα ψήφισε. Αν έχει δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα, έλα ψήφισε στην Ελλάδα. Όχι από εκεί, γιατί θα έχει επιστολική ψήφο και νοθεία. Και είδαμε τι έγινε στι ευρωεκλογέ, πόσο πήρε η Νέα Δημοκρατία. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα εξαλείψουμε. Και γι' αυτά μιλάω μόνο εγώ στην πράξη. Φυσικά θα πείτε ότι μιλάνε και κάποιοι άλλοι, όπως ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Αλλά το πρόβλημα με τον Βελόπουλο είναι το ότι είναι μόνο στα λόγια. Στην πράξη βλέπεις ότι δεν κάνει τίποτα απολύτως. Τουναντίον. αντίον στην πράξη ο Κυριάκος Βελόπουλος στην κρίσιμη στιγμή θα κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν τη συχαίνεται, έχει φίλους εκεί μέσα. Δεν είναι τον Τέρι, ο Τέρι συχαίνεται τη Νέα Δημοκρατία και όλα τη τα πλοκάμια. Το πρόβλημα τη αξιωματική αντιπολίτευση το έχει δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία. Λίγο πιο παλιά, στο, στην προηγούμενη μου πολιτική έκδοση, γιατί υπάρχει εξέλιξη σε, στο θέμα τη πολιτική, ένα δέντρο δεν αλλάζει. Ένα άντρα αλλάζει. Εγώ είμαι άντρα λοιπόν και αλλάζω. Στο θέμα αυτό υπήρξε και ένα κόμμα που λεγόταν Εθνικό Κόμμα Έλληνες. Εάν δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία 30 τροπολογίες με σκοπό να κοπεί το συγκεκριμένο κόμμα από τι κάλπε, τώρα πίστεψέ με, θα υπήρχε αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Ωραία, έχοντα πει αυτό, έτσι απλά για να εωρείτε και για να υπενθυμίζετε κάποιε καταστάσει, όχι ότι εμένα με ενδιαφέρει, γιατί πλέον πορεύομαι μόνο μου με τη δική μου την ομάδα εννοώ αυτό εννοώ. Έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση που έχουμε σήμερα, η οποία είναι ανύπαρκτη. Και που το προηγούμενο διάστημα προσπαθούσε να κάνει τα πάντα για να μας δείξει το πόσο πολύ απέχει από τη βάση την ελληνική. Είχαμε που είχαμε τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη τον Αλαζόνα, τώρα μας ήρθε και η Κασελάκης Αλαζόνας. Αλλά και οι άλλοι αριστεροί εκεί μέσα αποδείξανε περίτρανα κάτι ακρίτες, κάτι λινού, κάτι άλλοι, αποδείξανε περίτρανα ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η καρέκλα. Ο Παύλο ο Πολάκη, με το που ο κύριο Στασούλα, ο πρόεδρο τη Βουλή, πήρε πίσω τη χρηματοδότηση των μισό βασικά του Παύλου του Πολάκη λόγω ανάρμοστη συμπεριφορά από το συμβάν που έγινε με την κυρία Λινού, κατευθείαν ο Πολάκης να πάει και για αρχηγό κόμματο. Αλλά πριν από αυτό έχει συμβεί κάτι σημαντικό. Παύλο Πολάκη, λοιπόν. Επειδή εγώ σε θέματα διαφάνεια και ηθική ούτε ξεχνώ ούτε συγχωρώ, Κυρία Λινού, ανώ και κάτω τελεία. Πάρτε άλλη μια. Με τα μεσονύχτια ανάρτηση που κάνει στάχτη και θρύψαλα όλα τα πρωινά σα φλιναφήματα. Νούμερο 1. Περινομιμότητα και ηθική τη φιλανθρωπική σα δραστηριότητα. Για όσου δεν γνωρίζουν, η κυρία Λινού που προωθούσε τα εμβόλια. Και όλοι αυτοί προωθούσαν τα εμβόλια και όλοι αυτοί προωθούν τους λαθρομετανάστες και όλοι αυτοί προωθούν το γάμο των ομοφιλόφιλων. Όταν θα μάθετε να ψηφίζετε συντηρητικά, πάρτε με τηλέφωνο. Εγώ εκεί θα είμαι. Αυτό το λέω για να ξαναθυμηθούμε κάποια πράγματα και για να κατανοήσουμε το ότι όλοι αυτοί είναι το ίδιο. Και πρέπει να το καταλάβει αυτό. Όλοι αυτοί. Εμβόλιο, λάγνη και καρέκλα. Λεφτά δηλαδή, χωρί να δουλεύουν. Πάμε λοιπόν. Άνω και κάτω τελεία. Πότε επιτέλου θα παρέμβει δικαιοσύνη για τα εκατομμύρια των απευθεία αναθέσεων στο ζεύγο Λινού. Η κυρία Λινού το προηγούμενο διάστημα προωθούσε εμβόλια στα κανάλια. Όπω και άλλοι. Όπω Βασιλακόπουλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Αυτοί είναι βολεμένοι τώρα, όλοι του. Όσοι προωθούσαν στα κανάλια το συγκεκριμένο εμβόλιο, όπω ο Μπιλ Κλίντον, ο Barack Obama, ο George Μπού, ο Τζο Μπάιντεν, παρεπιπτόντω βγήκε ο Πορτοκαλί και είπε ότι θα πάρουμε πίσω του 8.000 στρατιωτικούς που του διώξανε επειδή δεν θέλανε να κάνουν τον υποχρεωτικό και ότι εμεί είμαστε κατά του υποχρεωτικού. Πολύ εντυπωσιακή δήλωση του Τραμπ. Πήρε πολλού πόντου εδώ πέρα από μένα. Γιατί μέχρι το προηγούμενο διάστημα ήταν άλλα τα δεδομένα και σα είπα. Τώρα πήρε πόντου πάλι ο Τραμπ και ανεβαίνει στι δη... δημοσκοπήσει. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα των εμβολίων ακόμα τον πονάει τον ελληνικό λαό. Γιατί φυσικά θέλουν να... να κοτσάρουν και νέα πανδημία. Το βλέπουμε αυτό, έτσι. Και το καταλαβαίνουμε σιγά-σιγά όλοι μα. Στο innercircle.gr Μπορεί να σε ενδιαφέρει το να γίνει λίγο καλύτερο στη ζωή σου. Μπορεί και να μην σε ενδιαφέρει. Άμα δεν σε ενδιαφέρει, σε λίγο θα προχωρήσουμε με την ροή του προγράμματο. Αν σε ενδιαφέρει όμω να καλυτερεύσει τη ζωή σου, την οικογένειά σου, τον εαυτό σου, την ηγεσία σου, την ενέργειά σου, τα οικονομικά σου, έχω ίσω κάποιο πρόγραμμα το οποίο είναι για σένα. Μπαίνει στο link που θα βρει στο πρώτο σχόλιο και την περιγραφή, ή μπαίνει στο innercircle.gr και βλέπει τα τέσσερα προγράμματα που αυτή τη στιγμή έχω διαθέσιμα στην αγορά. Έρχεται νέο πρόγραμμα. Αλλά και αυτό που έρχεται πιο σημαντικά είναι να φύγουν οι πλεονεκτικέ τιμέ των προγραμμάτων. Θα ξαναπάνε στην αρχική του τιμή. Οπότε, όποιο επιθυμεί, επενδύει στον εαυτό του και η πρόσβαση που έχετε είναι πρόσβαση για πάντα. Ένα πρόγραμμα παίρνει με πλεονεκτική τιμή, έχει πρόσβαση σε αυτό για πάντα. Ατομική πρόσβαση, έτσι, μόνο για τον εαυτό σου είναι. Λινού λοιπόν, στα κανάλια προεκλογικά, μετά θέση με στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι, τι συνέβαινε όμω στο ζεύγο Λινού. Είναι εδώ και 15 μέρες που έχει γίνει γνωστό το τι έχει συμβεί με το Ινστιτούτο Πρόληψης στο οποίο ο πρόεδρος αρχικά ήταν η κυρία Αθηνά Λινού και εν συνεχεία ο σύζυγός της και κύριος Δημήτρης Λινός. Με δύο λόγια, το Ινστιτούτο το οποίο έχει νομική μορφή αστικής μη κερδοσκοπική εταιρείας, δηλαδή ΜΚΟ, το οποίο δεν είναι κακό το να έχει ΜΚΟ, το θέμα είναι που βγάζεις τα φράγκα. Πάντα αυτό είναι το πρόβλημα, να ξέρει, ακολούθω τα λεφτά. Πώς γίνεται βίζιτα η οποία δεν έχει σχέση καμία με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα να κατεβάζει δικό της κόμμα και να μπαίνει και μέσα. Αυτά πρέπει να τα βλέπετε σιγά σιγά. Εγώ απλά πετάω τα δικά μου. Τώρα το τι, ποιος, τι, ψάρια πιάνω δεν ξέρω. Έχει συνάψει από το 2015 μέχρι και σήμερα και την βοηθάνε πρώην πρωθυπουργοί που θέλουν να βάλουν τους γιου τους μέσα στο κόμμα, διαδοχικές αιτήσει, προγραμματικές συμβάσεις με την περιφέρεια στερεάς Ελλάδας και τροφοδοτούσε με λεγόμενα Υγιεινά γεύματα, ορισμένα σχολεία αντί αμοιβής, που έφτανε το 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, Αθηνά Λινού προωθεί εμβόλια και η Μύκη τη, στην οποία ήταν διευθύντρια, έχει εισρωέ ει από δωρεέ, φαντάζομαι, αυτή και η καμάλα χάρη είναι, 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Πώ φαίνεται αυτό. Το συνολικό ποσό για τα αίτια από το 2018 και μετά ανέρχεται σε 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Δείτε τον παρα... Τον παρακάτω πίνακα, ο οποίο σημειώνουμε ότι αναφέρεται μόνο στη συγκεκριμένη δραστηριότητα του Ινστιτούτου Πρόληψη και όχι σε άλλε δοσοληψίε με το Δημόσιο. Όμω πίσω από αυτέ τι προγραμματικέ συμβάσει κρύβεται επιμελώ η πραγματικότητα, διότι ενώ οι προγραμματικέ συμβάσει θέτουν το γενικό πλαίσιο για την οργάνωση των διαφόρων προγραμμάτων και ακολουθούνται από εκτελεστικέ συμβάσει κατόπιν ανοιχτών διαγωνισμών για την επιλογή του αναδόχου, εδώ έχουμε ακριβώ το αντίθετο. Ενώ δηλαδή οι προγραμματικέ συμβάσει σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την παράκαμψη των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή του αναδόχου των δημοσίων συμβάσεων, εδώ έχουμε σειρά προγραμματικών συμβάσεων όπου ορίζει το ανάδοχο, δηλαδή το Ινστιτούτο Πρόληψη τη Οικογένεια Λινού, και δεν γίνεται καμία διαγνωστική διαδικασία. Στην πραγματικότητα λοιπόν έχουμε σειρά από απευθεία αναθέσει και όχι προγραμματικών συμβάσεων. Και επειδή κάποιοι δεν αισθάνονται σίγουροι και θέλουν να βάλουν εξειδικευμένου τεχνοκράτε για, να, για τον Κασελάκη αναφέρεται εδώ, για να ανακαλύψουν αυτά τα οποία όφυλαν να γνωρίζουν, αλλιώς τι σωή κόμμα εξουσίας είναι αν δεν τα γνωρίζουν τα βασικά, ας τους ανοίξουμε τα μάτια. Μια και καλή. Η ίδια η περιφέρεια στερεά Ελλάδα, η οποία είναι υποχρεωμένη να αναρτήσει τη συμβάση στο κεντρικό ηλεκτρονικό Μητρών, κοιμδή τι χαρακτηρίζει ω απευθεία ανάθεση. Μάλιστα, χρησιμοποιεί και το άρθρο 118 του νόμου των δημοσίων συμβάσεων, το οποίο αναφέρεται σε απευθεία αναθέσει. Το δε Ινστιτούτο Πρόληψη ονομάζεται Ανάδοχο. Οπότε, εδώ πέρα έχουμε την περιφέρεια τη στερεάς Ελλάδα που κάνει απευθεία ανάθεση στο κέντρο το οποίο προέδρευε η Αθηνά Λινού με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ενώ έπρεπε να γίνει πρώτα κάποιο διαγωνισμό. Το οποίο είναι εντυπωσιακό και ποιο ξέρει αν θα κρύβεται πίσω από αυτό το χρήμα. Το αμαρτωλό χρήμα, το κρατικό αμαρτωλό χρήμα, ο Κασελάκης, ο οποίος αντί να πράξει, να διαγράψει, γιατί ο Κασελάκης με περίσσια ευχέρεια διέγραφε άτομα τα οποία ήταν χρόνια στελέχη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιογράφους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, δεν είδαμε πρόσφατα την εφημερίδα βγή του έστειλε, επειδή απλά δεν παρήγαγαν, δεν είχαν λεφτά δηλαδή, δεν πουλούσαν. Λογικό για μένα που ασχολούμαι με καπιταλισμό, αυτό είναι το λογικό. Για τον Κασελάκη όμω που το παίζει αριστερό, δεν είναι αυτό λογικό. Υποτίθεται αλληλεγγύη. Τι αλληλεγγύη εκεί πέρα. Πού είναι η αλληλεγγύη εκεί πέρα. Γιατί δεν πρότεινε κάτι να το κάνει πιο παραγωγικό. Είπα απλά θα σα διαγράψω και μείνετε στο δρόμο. Και διαδηλώνετε μέχρι μεθαύριο λε και είστε η υγειονομική αναστολή που ήταν κάποτε στην Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνω. Ο Κασελάκη μήπω κρύβεται πίσω, χωρί να ξέρω, ερώτηση κάνω. Από το συγκεκρι... τη συγκεκριμένη ΜΚΟ και τα λεφτά αυτή τη ΜΚΟ προέρχονται από πολλαπλέ απευθεία αναθέσει και τελικά είναι μαύρα λεφτά και ξέπλυμα χρήματο. Άρα, παιδιά, μήπω ο Πολάκη όλο αυτό το διάστημα ήταν μέρο σε μια εγκληματική οργάνωση που το έπαιζε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και γενικά, πόσε είναι οι εγκληματικέ οργανώσει. Κάποιο είχε πει ο κύριο Μιλονάκη για, τον Βελόπουλο που τον δίνανε 500 ευρώ το μήνα μαύρα οι βουλευτέ του. Μαύρα, δεν πήγαινα στο κόμμα, τα έπαιρνε ο Βελόπουλο ξερό κασέρι. Δεν ξέρω τι έγινε με εκείνη την υπόθεση. Αποσιοποιήθηκε. Τώρα έρχονται, μα λένε για τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα με διαφανή τα, ταμεία. Ο Κασελάκη είναι στεναχωρημένο γιατί η λίστα γάμου δεν πήγε πολύ καλά. Δεν μάζεψε λεφτά ο γάμο του. Δεν το θέλει τελικά ο ελληνικό ο λαό. Και λέει, λέει, λέει εδώ ο Πολάκη. Γενικά λέει πολλά ο Πολάκη, αλλά το ερώτημα του Πολάκη είναι ότι, κύριε Παύλο Πολάκη, που δεν έχω τίποτα εναντίον του Παύλου του Πολάκη, εκτός του ότι έχει ψηφίσει μνημόνια και έχει υποχρεώσει τον ελληνικό λαό σε ένα τσίμπημα το οποίο ήταν άχρηστο. Κύριε Παύλο Πολάκη λοιπόν, μέχρι να σας κόψουν τον κομμουνιστικό μισθό που παίρνετε από τη Βουλή, γιατί δεν τα βγάζατε στη φόρα αυτά. Να το το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Όχι του ενός εκατομμυρίου που παίρνει η Λινού, του ενό εκατομμυρίου που εωρείται. Και εννοείται ότι δεν θα απαντηθεί. Τώρα, ο Κασελάκης είναι λίγο εκτό πραγματικότητα και τώρα πρέπει να σου το αποδείξω αυτό γιατί είναι εκτό πραγματικότητα. Βλέπει: Όχι στο κλείσιμο. Η Αυγή 72 χρόνια καθημερινά στη μάχη τη ενημέρωση. Συνέλευση εργαζομένων Αυγή. Ξέρει ότι προσωπικά δεν του πάω του αριστερού. Παρ' όλα αυτά, για αριστερή η Αυγή έκανε καλή δουλειά. Για αριστερή, έτσι. Α δούμε λοιπόν το Κασελάκη εδώ. Να σκάει μύτη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοκινητάρε, αστυνομικοί που τώρα δεν είναι μπάτσι, παπά. Εδώ ο αστυνομικό δεν είναι μπάτσο, είναι αστυνομικό. Έτσι, έτσι. Α συνεχίσουμε τώρα εδώ. Βγαίνει από την αυτοκινητάρα την τεθωρακισμένη που την πληρώνουμε εμεί ο ελληνικό ο λαό. Η προεδράρα του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασελάκη. Μπράβο, ρε πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και τι του λέει, Τον το εντυπωσιακό, για να θα τα ακούσατε. Πού είστε, πώ πάει. Ε, αλεκό! Πού είσαι, ρε, αλεκάρα! Πού είσαι, ρε, πώ πάνε τα παιδιά, η οικογένεια, όλα καλά. Γελάνε εδώ πέρα. Κάποιοι, άλλοι, λένε, ήρθε και το παλαβό. Πού είστε, πώ πάει. Πού τα παιδιά τι κάνουνε, Να κεράσω πέντε Δουλεύετε, εντάξει. Κομμουνιστέ, καλά κάθεστε. Πάρτε μπύρε από μένα κερασμένοι, γιατί ούτω ή άλλω να δουλεύατε αποκλείεται. Και σκάι με το κασελάκι, που είστε πώς πάει. τον απαντάνε. Εμεί εδώ είμαστε, εσεί που είστε. Γεια σα, Τέφανε. Είναι λίγο Ευχαριστώ να ελπίζουμε σήμερα, γιατί δεν υπάρχει άλλο περιπτώριο. Ε, δε λέτε πάνω, όχι, όχι, όχι. και τίνια λύση για την αυγή και το κόκκινγκ. Εντάξει, μου πείτε, δε λέτε. Οι τρεις είναι οι που είμαστε εδώ. Ωραία, αυτόν τον φυτέψανε στην Ελλάδα αρχηγό κόμματος. Όλοι τόσο μάγκες που είστε, όλοι μάγκες, όλοι τόσο μάγκες είστε, γιατί δεν κάνετε τα δικά σας κό ΣΥΡΙΖΑ, δραματικέ εξελίξει από το πρώτο θέμα, οι 87 αποχώρησαν. Δεν νομιμοποιούμε αποφάσει που ευτελίζουν εμά και το κόμμα μας. Καταγγέλουν ότι συνεχίζεται η απόκρυψη για τα οικονομικά του κόμματο. Η παρέτηση Ηλιοπούλου έγινε για αλότριου λόγου. Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι είμαστε στα ΜΜΕ και ο πρόεδρο δεν έχει πρόταση. Δεν νομιμοποιούμε διαδικασίε, συμπεριφορέ και αποφάσει που ευτελίζουν εμά ω πρόσωπα και το κόμμα μας ξυλώνουν τον Κασελάκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρησε η φατριά των 87 να φύγει τώρα, σε εισαγωγικά, τον, προτρέ... τον, προτρέπει ο Πολάκης. Τι σημαίνει αυτό για τους, για τους αριστερούς α, ε, Κασελάκη, Αλέξη Κασελάκη πήγα να πω. Δεν πειράζει, το ίδιο είναι, δεν με ενδιαφέρει τώρα αυτό το λάθος. Αλέξη Κασελάκη λοιπόν, τι πρέπει να ξέρει για τους κομμουνιστές. Ότι τους κομμουνιστές δεν τους παίρνει ποτέ τα λεφτά. Είναι σαν να παίρνει. τα κρατικά λεφτά εννοώ. Σαν να παίρνει από το μωρό το γάλα. Τη στιγμή που το πίνει. Κάνει αμάν λοιπόν ω μωρό για να πιει το γάλα. Και τη στιγμή που το πίνει, πα εσύ και το παίρνει. Ε, θα κλάψει το μωρό σου. Λέει γιατί το κάνει αυτό σε μένα. Ο Πολάκη είναι ένα μεγάλο μωρό με μουστάκι. Αυτό είναι το θέμα εδώ που ισχύει. Επιχείρηση αποκαθήλωση του Στέφανου Κασελάκη από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με τη φατριά των 87, και τον Παύλο Πολάκη να θέτουν θέμα ηγεσία. Οκτώ στελέχη που πρόσκειται στην ομάδα των 87 αποχώρησαν από τι συνεδρίε τη πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ σε μια κίνηση που δείχνει ευθεία αμφισβήτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασελάκη, την ώρα που και ο ίδιο ο Πολάκη θέτει ευθέω και αυτό με τη σειρά του θέμα ηγεσία. Μου φαίνεται αστείο αυτό που κάνει ο Πολάκη. Πε μου από κάτω στα σχόλια, άμα συμφωνεί ή άμα διαφωνεί. Γιατί ο Τέρι, αυτό που έχει μπροστά σου, δεν πήρε ένα ευρώ από το κόμμα του Σπαρτιάτε. Και είχα πάρα πολλέ θέσει να πάρω. Από βουλευτή μέχρι διευθυντή κάτι, μέχρι ειδικό σύμβουλο, δεν πήρα ένα ευρώ. Και κατέβασα ακόμα από το 0. Πεντακάθαρο. Ούτε είχα κανένα χρηματοδότη με τη ιστορίε που αλλάζουν τώρα το όνομα τη εταιρεία του. Από το κακό το branding. Κανένα δεν είχα. Τίποτα, ούτε έναν. Ό,τι έκανα το έκανα εσύ και εγώ. Γι' αυτό είμαστε καθαροί εδώ μέσα. 10.000 προβολέ, 10.000 προβολέ, ρε 10.000 προβολέ, δεν με νοιάζει. Α δείτε, όταν θα πάει 100.000 όμω, τότε θα, 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 θα βάλετε τα κλάματα. Λοιπόν, συνεχίζω. Λέω Πολάκη, εγώ θα φανώ χρήσιμο. Φέρετε να είπε. Χρήσιμο στο σύστημα είναι ο Πολάκη. Άρα. Κάτι που θεωρήθηκε από στελέχη του κόμματο ω χρησμό για τη δική του υποψηφιότητα. Δεν σηκώνω το γάντι. Απάντηση του Κασελάκη. Όποιο θέλει, α κάνει μορφή στην κεντρική επιτροπή. Σύμφωνα με τι ίδιε πληροφορίε, η Ρένα Δούρου δεν πήρε θέση ενώ ο Νίκο Παπά εξέφρασε τη στήριξή του στο Στέφανο Κασελάκη. Η σημερινή ηγεσία. Τι, τι ράγια είναι αυτό ο Παπά, ρε. Άθλιο. Η σημερινή ηγεσία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε απαιτήσει των καιρών. Ανέφερε χαρακτηριστικά πάλι ω στην τοποθέτησή του. Στην ομιλία του, ο βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ είπε πω με την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο κόμμα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε σοβαρή διεκδίκηση μεγάλη κυβερνητική αλλαγή. Αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Πολάκη. Το ξαναδιαβάζω. Στην ομιλία του, ο βουλευτή του Χανίων είπε: Με την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο κόμμα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε σοβαρή διεκδίκηση μεγάλη κυβερνητική αλλαγή. Παράγουμε πολύ περισσότερη παραπολιτική ύλη από πολιτική γραμμή. Πρώτη φορά θα συμφωνήσω τόσο πολύ με αυτέ τι φράσει του Πολάκη. Τα είπε όλα. Υπάρχει πρόβλημα στην αξιωματική αντιπολίτευση και παράγουν παραπολιτικά κουτσομπολιά. Αυτό συμβαίνει. Και ο ελληνικό λαό πεινάει. Και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, η φίλη σα, μειώνει εμένα που αυτή τη στιγμή είμαι το μόνο καθαρό που υπάρχει εκεί έξω. Για να μην με μάθουν και έρθουν και στηρίξουν, γιατί αν στηρίξουν με υποψηφιότητε και με χρήματα. Το συντηρητική θα γίνει κυβέρνηση με κλειστά τα μάτια. Και έχω ένα ακόμα νέο. Ο Βορύδη. Πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι η δικιά μα γενιά τη χώρα δεν θα την παραδώσει στην αριστερά. <σχελίδι> δεν πρόκειται να τους αφήσουμε ό,τι και αν είναι εκείνο το οποίο να κάνουμε. Ε, το τι είπε Άστο. Τη φωτογραφιούλα. Α, πρέπει... Του Αντώνη Σαμαρά στον τοίχο. Να... να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι η δικιά μας γενιά, είναι... τη χώρα, δεν θα την παραδώσει <σχελίδι> στην αριστερά. <σχελίδι> δεν πρόκειται. Μιλάμε για την απόλυτη απεριόριστη υποκρισία τους που έχουν κάνει τις πιο αριστερές πολιτικές τόσο που έχει μπερδευ... έχουν μπερδευτεί οι εγκέφαλοι των νεοδημοκρατών τόσο πολύ μπερδεμένοι είναι οι νεοδημοκράτες έχουν μπερδευτεί σου λέει το γάμο των ομοφιλόφιλων τον πέρασε η Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ ή και οι τρει. δεν ξέρουνε μπερδευτήκανε αυτό το επεισόδιο αυτό στο τέλος του ευχαριστώ που το παρακολούθησες εδώ θα βάλω και το προηγούμενο πάρα πολύ καλό βίντεο, αν θέλεις το παρακολουθείς και αυτό. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο αύριο το μεσημέρι και αύριο θα βγάλω δύο βίντεο και μεσημέρι και βράδυ. Να είσαι καλά, δες το χθεσινό εδώ και link για το innercircle.gr από κάτω.